πιτζάμα. Όχι, ο. Δεν βρήκα που είναι γυναικεία μια χαρά, ωραιότητα πιτζάμα. Unisex. Καταρχήν στην εποχή μας δεν υπάρχουν φύλλα. Ούτε φίλησε και εμένα. Έφαγες τίποτα. Βεβαίως, σαρδέλα με βάφλες. Πώς τα τρως βάφλες. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που κανένας συνδυασμός δεν ενοχλεί το στομάχι μου. Σοβαρά τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τρία παγάκια και τη λάμπα. Μην τα χασώ, όμως θα τα φάμε το βράδυ. Η αγάπη σου για το θέατρο. Δεν έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ, καθώς έχει ανεβάσει ένα σεσουάρ για δολοφόνους, έτσι, πριν από την πολύ μεγάλη επιτυχία του Παραπέντε, και η χρονιά που τρέχει φέτος. Μου αρέσει το θέατρο, αλλά το ανακαλύπτω τώρα, όπως λες και εσύ. Άλλωστε, εγώ σε αυτή τη δουλειά μπήκα εξαιτίας της αγάπης μου για τον κινηματογράφο, πρωτίστως, και μετά για την τηλεόραση. Δεν είχαμε θέατρο στις Σέρρες, δεν έβλεπα παραστάσεις. Το θέατρο το ανακάλυψα τώρα. Κατάλαβα όμως ότι το αγαπάω όταν τη δεύτερη χρονιά του Παραπέντε, που μετά το σεσουάρ είπα πολύ συνειδητά ότι δεν μπορώ να ξαναείμαι στην παράσταση γιατί θα έχω γραψίματα. Δεν το σκεφτόμουν να κάνει λοιπόν το σεσουάρ, δεν μου έλειπε. Το θέατρο μάλλον. Τη δεύτερη χρονιά όμως μου έλειπε. Και εκεί καταλαβαίνω ότι όπ, εδώ κάτι γίνεται. Υπάρχει μια ωραία χημεία. Έχεις πει ότι το σενάριο ουσιαστικά είναι μια δεύτερη ζωή. Και θέλω να σε ρωτήσω, όταν είσαι στη φάση όπου γράφεις, πρέπει να παραδώσεις επεισόδιο και το ένα μετά το άλλο, αν προλαβαίνεις να ζεις ή αν είσαι λίγο, ξέρεις, ένα άτομο λίγο, πώς να πω, ξεκομμένο, λίγο αυτιστικό, έτσι, για να το πω, συγγνώμη και για την έκφραση, αλλά στο λέω πάρα πολύ αυθόρμητα, που δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, με τον ίδιο τον εαυτό σε άλλο επίπεδο και είναι μόνο στην κατάσταση αυτή, να γράψει, να παραδώσει, ο τάδε ήρωας που θα τον πάω κλπ. Όταν γράφω, αισθάνομαι ότι ζω και σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ότι έχω μάλλον δύο κόσμους. Από τη μια είναι ο πραγματικός, με τους γονείς μου, με τους φίλους μου, με την αδερφή μου, με την ερυψιά μου, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντος μου, τέλος πάντων. Από τον οποίο αποτραβιέσαι όμως, έτσι. Βέβαια, ναι. Και από την άλλη είναι οι άλλοι φίλοι σου. Είναι η Ντάλια, η Ζουμπουλία, ο Φώτης, αυτοί. Συνήθως αυτός ο κόσμος που αδικώ είναι ο πραγματικός. Γίνονται αυτοί οι άνθρωποι η παρέα σου, γίνονται οι φίλοι σου. Με τον ίδιο τρόπο που θα πάρεις τηλέφωνο ένα φίλο σου για να μάθεις τι κάνει ή για να βγείτε, με τον ίδιο τρόπο επικοινωνείς και με τους ηρωές σου. Σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνει ο ένας, τι πρέπει να κάνει ο άλλος και ξεχνάς λίγο την πραγματικότητα. Είναι όντως αυτό που λες. Γίνομαι ένας άνθρωπος λίγο προσάρμοστος, λίγο ακοινώνητος, λίγο στον κόσμο μου. Αλλά πρέπει να σου αρέσει κιόλας λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο και σαν επιλογή. Κάποιοι άλλοι λειτουργούν διαφορετικά, ωραίο. Έτσι. Ναι. Αυτό νιώθω. Σαν να ζεις δύο ζωές ταυτοχρόνως είναι. Mm. Ωραίο είναι, ναι. Μ' αρέσει δηλαδή, μ' αρέσουν οι στιγμές που χάνομαι. 50 euros. 20 euros. Yes, but 50 euros. Έχει το διάβολο, Μιχαήλ, στο 20 και τέρμα. Ωραία, ελληνικά σας μαθαίνουν στο σχολείο. Και τι να λέω, σενιόρα Σούλα, μέχρι πρίξα από πρωί. Είχα και το άλλο που ήθελε να του βρίσκω κιλότα με αρχαία κουκουμπάια πάνω. Είναι δυνατόν και να βλέπεις κουκουμπάια πάνω σε κούλο και να σου σηκώνεται η πόλια. Χόδερ. Και στα Σμιράντο, τι κοιτάς. Τα χάλια μου, κατά διαβόλου πάμε φέτος. Άντε να αρχίσει η Ολυμπιάδα, πας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Την προηγούμενη σεμάνα κάποιο κέρδισε εκατομμύρια σε γιόκερ. 7,5 εκατομμύρια. Βαλτός είσαι κι εσύ. Αλλά δεν ξέρουνε ποιο είναι. Ωραία, ποιο είναι ξέρουνε, άλλο δεν ξέρουνε. Τι λες. Και πορκέ μη στάσεις πάλι, δεν κοιμάσαι καλά. Να σε πάω 20 χρόνια μετά. Θα είσαι 55. Θα είμαι 55, ναι. Πώς θέλεις να είσαι τότε. Θέλω να έχω μαλλιά. Αυτό είναι βασικό. Είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Ξέρεις τι, δεν το σκέφτομαι καθόλου το μέλλον. Τα βήματα μου είναι πάντοτε ένα τη φορά. Τώρα πια. Επίσης δεν τα λέω αυτά τα οποία σκέφτομαι και αυτά τα οποία θέλω. Δεν τα λέω ακόμα και στους πολύ δικούς μου ανθρώπους. Αισθάνομαι ότι αν πω κάτι, μετά θα χάσω την όρεξή μου για να το πραγματοποιήσω. Αισθάνομαι λοιπόν αυτό, ότι τα όνειρα πρέπει να είναι κρυφά. Mm. Και αν γίνουνε πραγματικότητα, έχει καλώς. Αν δεν γίνουνε, αισθάνεσαι και λίγο ντροπή ότι ενώ το είπα, δεν το έκανα. Δεν θέλω να τη βάλω αυτή την ντροπή μέσα μου. Γιατί τότε θα γίνει και το όνειρο αποθυμένο. Αν δεν πραγματοποιηθεί, μπορεί να γίνει απλώς μια γλυκιά ανάμνηση. Δεν ξέρω αν το είπα πολύ σε... Πάλι σε κατάλαβα. Μπράβο, τέλεια. Είσαι το γραπτό λόγο μου πιο καλά. Γιώργο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Κι εγώ, πάρα πολύ. Σου έχω μια χρονιά όπως
την επιθυμείς, για να μην πω την ονειρεύεσαι. Και να έχεις πάντα αυτό το χαμόγελο. Χαρήκα πάρα πολύ, πέρασα τέλεια. Και εγώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Και επειδή ο γραπτός λόγος για σένα. Ναι. I'm always kidding on about going to Mars through the day, but faced with the reality of it in a dream, I was terrified. And it wasn't going to be like a moon trip. There was three of us going, but we couldn't all go in the same ship. We had to go one at a time, with a day between us. I had to go first, and it was the thought of passing through all that black. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου χάρισες ένα υπέροχο μεσημέρι. Μεσημέρι κάναμε το γύρισμα, έτσι. Το πιο όμορφο που έχω ζήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Ήταν σαν να μιλούσα με ένα φίλο μου. Και οι φίλοι είναι για μένα το παν. Ίσως. Γιώργος Καπουτζίνης. All civilized and populated and stuff. So I made a plan.